Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murder Clock και είμαι η Πινελόπη. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, με αυτούς που αγαπάτε, να είσαστε καλά, να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν, να έχετε μια ωραία και δημιουργική χρονιά, ο καθένας σε ό,τι θα επιλέξει. Το πρώτο βίντεο για φέτος, για το 2024, επέλεξα να είναι μια κινηματογραφική αρχή. Εννοώντας κινηματογραφική, η έμπνευσή μου αυτή τη φορά για την υπόθεση που βρήκα είναι το Scream. Το Scream είναι μία ανθολογία slasher ταινιών, η οποία ξεκίνησε το 1990. Έτσι, καθώς έψαχνα, βασικά ξεκίνησα να βλέπω πάλι όλα τα Scream με τη σειρά και άρχισα να ψάχνω κάποια γεγονότα που σχετίζονται με τις ταινίες κυρίως. Και εκεί όπως έψαχνα διαφορές πληροφορίες και τρίβια πράγματα για το franchise του Scream, είδα πως ο δημιουργός του εμπνεύστηκε την πρώτη ταινία από έναν κατασυρωμένο δολοφόνο. Οπότε σήμερα θα δούμε την υπόθεση του Daniel Rowling. Ο Danny Rowling, όπως τον αποκαλούσαν, θα γεννηθεί στις 26 Μαΐου του 1954, αλλά τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια δεν θα είναι καθόλου εύκολα λόγω της κακοποίησης που δεχόταν από τον πατέρα του James. Βέβαια, την ίδια κακοποίηση δεχόταν και ο αδελφός του και η μητέρα του. Αρκετές φορές η Κλόντια, η μητέρα του, είχε προσπαθήσει να φύγει από το σπίτι, αλλά δυστυχώς πάντα ξαναγυρνούσε σε αυτό το περιβάλλον. Ο James ήταν βετεράνος από τον πόλεμο με την Κορέα και έπειτα αστυνομικός. Έτσι, κάποιες φορές αυτό το είχε κάνει ακόμα πιο δύσκολο κάποια βοήθεια να δεχθεί η Κλόντια λόγω των γνωστών που είχε ο James στο σώμα. Μεγαλώνοντας στο Λύκειο, ο Ντάνι ξεκίνησε να κλέβει αρκετά και είχε συλλευθεί πάρα πολλές φορές για αυτό. Βέβαια, μετά, μαζί με τις κλοπές, ξεκίνησε να κατασκοπεύει και να κρυφοκοιτάει γυναίκες, ειδικότερα όταν εκείνες άλλαζαν ρούχα. Δυστυχώς, κανένας δεν θα προβλέψει την κλιμάκωση αυτής της συμπεριφοράς, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε 8 θύματα. Νωρίς το πρωί, στις 24 Αυγούστου του 1990, στην Santa Fe της Φλόριντα, ο Ντάνι θα διαρρήξει το διαμέρισμα 2 πρωτοετών φοιτητών, της 18χρονης Σόνια Λάρσον και της 17χρονης Κριστίνα Πάουελ. Αρχικά, μπαίνοντας στο σπίτι, θα δει την Κριστίνα να κοιμάται στον καναπέ και για αρχή θα την προσπεράσει, ενώ θα ανέβει κατευθείαν πάνω στο δωμάτιο της Σόνια, όπου και εκείνη κοιμάται. Χωρίς να χάσει χρόνο, θα της κλείσει πρώτα το στόμα με ταινία, ώστε να μην ακουστούν οι κραυγές της, και έπειτα θα την μαχαιρώσει. Δυστυχώς, η καημένη κοπέλα θα πεθάνει καθώς προσπαθεί να τον αποθήσει από πάνω της. Αμέσως μετά θα κατέβει στο σαλόνι και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πρώτα θα κλείσει το στόμα της Κριστίνα, αλλά αυτή τη φορά θα της δέσει τα χέρια πίσω από την πλάτη για να μην μπορεί να παλέψει όπως η Σόνια. Στη συνέχεια θα την κακοποιήσει σεξουαλικά και μετά θα την ρίξει στο πάτωμα μαχαιρώνοντας την στην πλάτη 5 φορές με ένα μαχαίρι τύπου καμπάρ. Μετά τους φόνους, ο ίδιος θα κάτσει αρκετή ώρα σπίτι, σκηνοθετώντας τις κοπέλες σε προκλητικές ερωτικές στάσεις. Θα κάνει ένα μπάνιο ο ίδιος και μετά θα φύγει από το διαμέρισμα. Την επόμενη μέρα, στις 25 Αυγούστου, ο Ντάνιελ θα διαρρήξει το διαμέρισμα μιας ακόμα πρωτοετής φοιτήτριας, της 18χρονης Κρίστα Χόιτ. Νωρίς το πρωί που θα μπει στο σπίτι, η Κρίστα δεν θα είναι εκεί. Ο ίδιος όμως θα κάτσει υπομονετικά στο σαλόνι και θα την περιμένει. Η κοπέλα γύρω στις 11 θα επιστρέψει στο διαμέρισμά της και ο Ντάνιελ θα την ευνηδιάσει με ένα κεφαλοκλείδωμα. Στη συνέχεια το μοτίβο του θα είναι ακριβώς το ίδιο. Πρώτα θα της κλείσει το στόμα με ταινία, σε δεύτερη φάση θα της δέσει τα χέρια και θα την οδηγήσει προς την κρεβατοκάμαρα. Εκεί θα της σκίσει τα ρούχα
και θα τις επιτεθεί. Μετά, όπως έκανε και με την Κριστίνα, θα τη ρίξει στο πάτωμα μπρούμητα, θα τη μαχαιρώσει στην πλάτη και αυτή την φορά η έμπνευση που θα έχει για το σώμα της είναι να το γυρίσει ανάσκελα και να την ανοίξει σε όλο της τον κορμό μέχρι το λαιμό. Καθώς θα φύγει από το σπίτι, θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει μαζί του το πορτοφόλι του και θα σκεφτεί ότι μάλλον του έπεσε στο σπίτι της. Γυρνώντας και βλέποντας το σώμα της, θα επιλέξει να συνεχίσει τις άρρωστες σκέψεις του και αυτή τη φορά θα της κόψει το κεφάλι και θα σύρει το σώμα της στην άκρη του κρεβατιού και θα τοποθετήσει το κεφάλι της να κοιτάει το σώμα. Και μετά θα ξαναφύγει. Με τους φόνους της προηγούμενης μέρας ήδη να έχουν γίνει πρωτοσέλιδο στην περιοχή, αρκετοί φοιτητές ξεκίνησαν να κοιμούνται σε ομάδες, να αλλάζουν και να μειώνουν πάρα πολύ τις δραστηριότητές τους και επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της νέας χρονιάς, πάρα πολλοί ακύρωσαν την φοιτησή τους στο Πανεπιστήμιο της Σανταφέ. 2 μέρες έχουν περάσει συνολικά και η αστυνομία δεν έχει κανένα στοιχείο για την ταυτότητα του δράστη. Έτσι, ο Ντάνι συνεχίζει ακάθεκτος στις επιθέσεις τους. Αυτή τη φορά, στις 27 Αυγούστου, θα διαλέξει το διαμέρισμα της 23χρονης Tracy Pauls και του φίλου της Manny Ταμποάντα. Μπαίνοντας στο σπίτι, πρώτα θα μπει στην κρεβατοκάμαρα του Manny. Οι δύο άντρες θα παλέψουν αρκετά, αλλά ο Ντάνιελ θα καταφέρει να τον σκοτώσει. Όμως, από την φασαρία που έχει δημιουργηθεί, η Tracy θα τρέξει στην κρεβατοκάμαρα του Manny, όπου θα δει το σοκαριστικό σκηνικό. Στην προσπάθειά της να φύγει τρέχοντας, ο Ντάνιελ θα την προλάβει και θα γυρίσει στο κλασικό του μοτίβο. Πρώτα θα της κλείσει το στόμα με ταινία, θα της δέσει τα χέρια πίσω από την πλάτη, θα την κακοποιήσει σεξουαλικά και έπειτα θα τη ρίξει μπρούμητα, μαχαιρώνοντάς την 3 φορές. Στη συνέχεια θα στήσει πάλι το σώμα της σε μία προκλητική ερωτική πόζα, ενώ δεν θα ασχοληθεί καθόλου με το άψυχο σώμα του Manny. Βρίσκοντας και τον τρίτο τόπο του εγκλήματος, η αστυνομία θα συνειδητοποιήσει πως όλα τα θύματα εκτός του Manny είναι γυναίκες με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ακριβώς όπως η μητέρα του Ντάνιελ. Αλλά μέχρι αυτό το σημείο η αστυνομία δεν το ξέρει αυτό. Με όποια λίγα στοιχεία είχαν καταφέρει να συλλέξουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, συλλάβανε 2 λάθος άτομα, όπως φάνηκε. Πρώτα, έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου της Σανταφέ, τον Έντουαρντ Λούις Χάμφρι, ο οποίος είχε ένα ιστορικό ψυχικών προβλημάτων. Τον Έντουαρντ θα τον συλλάβουν μετά από έναν πολύ έντονο καυγά που είχε με την γιαγιά του και θα τον κρατήσουν για 5 ολόκληρους μήνες. Όμως, εν τέλει, οι ένορκοι θα αποφασίσουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την ενοχή του και έτσι θα αφαιθεί ελεύθερος. Πάνω κάτω ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον δεύτερο ύποπτο, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι όντως δεν είναι ο ένοχος. Λόγω της έκτασης που έχει πάρει η υπόθεση και τον πανικό του κόσμου, ένας αστυνομικός από την Λουιζιάννα θα επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της Φλόριντα, ώστε να τους ενημερώσει πως εκείνοι έχουν μια ανεξιχνίαστρη τριπλή δολοφονία, η οποία είχε γίνει στις 4 Νοεμβρίου του 1989 στο Σέβερπορτ. Ο αστυνομικός είπε ότι βρίσκει κάποια κοινά με τους φόνους που γίνονται τώρα στη Φλόριντα. Τα 3 θύματα εκείνης της δολοφονίας είναι ο 55χρονος Tom Grissom, η κόρη του 24 ετών Julie και ο 8χρονος γιος της Sean. Το μόνο από τα θύματα το οποίο έχει ακροτηριαστεί, καθαριστεί και στηθεί σε μία πάλι ερωτική στάση ήταν η Τζούλη.
Με όλα αυτά τα δεδομένα, το Νοέμβριο του 1990, ο ερευνητής Don Mains θα πάει μέχρι το Σέβερπορτ για να δει από κοντά τα στοιχεία και την υπόθεση. Όντως, θα δει αρκετές ομοιότητες, όπως ότι τα θύματα είχαν υπολείμματα από ταινία στο στόμα τους, είχαν καθαριστεί με ξύδι, μία άλλη λεπτομέρεια που είχαν και τα θύματα της Φλόριντα. Επίσης, ένα μεγάλο στοιχείο για τότε που καταφέρανε να βρουν, συγκρίνοντας όλα τα DNA από τους τόπους των εγκλημάτων, είναι πως ο δράστης, η ομάδα αίματός του, ανήκει στην κατηγορία Β. Λίγες μέρες αφότου έχει γίνει γνωστό ότι όλες αυτές οι υποθέσεις το πιθανότερο είναι πως συνδέονται, το αστυνομικό τμήμα θα καλέσει μία γυναίκα ονόματι Cindy Jurasich, η οποία θα πει πως πιστεύει πως ο άνδρας που ψάχνουν είναι ο Ντάνι Ρόλινγκ. Η Cindy είχε γνωρίσει τον Ντάνι στην εκκλησία της περιοχής που πηγαίνανε με τον τότε άνδρα της Steve. Οι τρεις τους γρήγορα ξεκινήσανε να κάνουν παρέα. Όμως αυτή η φιλία θα είναι αρκετά σύντομη, γιατί ο Ντάνι ξεκίνησε να λέει κάποια αρκετά περίεργα και πράγματα τα οποία δεν τους έκαναν να νιώθουν όμορφα και ήρεμα γύρω του. Ένα από τα πράγματα που είχε προλάβει να τους πει είναι ότι πιστεύει ότι ο ίδιος έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί του αρέσει να μαχαιρώνει κόσμο. Εκείνη τη στιγμή βέβαια οι δυο τους δεν θέλανε να πιστέψουν πως αυτό το λέει κυριολεκτικά. Ένα από τα τελευταία πράγματα που θυμάται η Cindy να της λέει ο Ντάνι πριν αλλάξει πόλη είναι πως θέλει να πάει στην πόλη που πάντα έχει λιακάδα και όμορφα κορίτσια να τα χαζεύει. Έτσι, τον Αύγουστο που ξεκίνησαν οι επιθέσεις, η Cindy δεν ήθελε να πιστέψει πως ο Ντάνι είναι όντως ικανός για κάτι τέτοιο. Αλλά όταν ξαναήρθε στο φως η δολοφονία της οικογένειας Grissom, τότε ένιωσε την ανάγκη πως πρέπει να μιλήσει, γιατί αν όντως είναι αυτός, πρέπει να καταφέρει η αστυνομία να τον πιάσει ώστε να μην υπάρξουν ακόμα παραπάνω θύματα. 10 μέρες μετά την επίθεση της στην Tracy και στον Manny, θα γίνει μία ένοπλη ληστεία σε ένα σούπερ μάρκετ στην Οκάλα της Φλόριντα, όπου εκεί επιτέλους θα καταφέρουν να πιάσουν τον Ντάνι Ρόλινγκ. Καθώς τον έχουν υποκράτηση, θα επιβεβαιώσουν πως όντως η ομάδα αίματός του ανήκει στην ομάδα Β. Τώρα πλέον που τον έχουν υποκράτηση και έχουν τον φάκελό του με το ιστορικό του στα χέρια τους, θα κάνουν μία ακόμα σύνδεση για μία πάλι ένοπλη ληστεία σε τράπεζα αυτή τη φορά, πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της Κρίστα Χόιτ, λίγο μετά αφότου βρήκαν το σώμα της. Στη συνέχεια θα βρουν και την κατασκήνωση που είχε φτιάξει σε μία δασόδη περιοχή ο Ντάνιελ, πάρα πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο της Σανταφέ. Εκεί θα βρουν αρκετά εργαλεία διάρρηξης που ταιριάζουν με τον τρόπο που διαρρήχθηκαν τα διαμερίσματα, όπως και σε μία κασέτα ένα ηχογραφημένο ημερολόγιο όπου ακούγεται ξεκάθαρα ο Ντάνιελ να λέει την μέρα του και τους φόνους που έχει κάνει έναν έναν. Λίγο καιρό μετά και καθώς ακόμα χτίζουν την υπόθεσή του και ψάχνουν και άλλα στοιχεία, θα βρουν ένα ακόμα θύμα του, το οποίο όμως κατάφερε να επιβιώσει. Στις 5 Αυγούστου του 1990 θα διαρρήξει το σπίτι της Janet Frake, στην οποία το μοτίβο είναι ακριβώς το ίδιο, όμως δεν θα τη σκοτώσει. Ενώ έχουν πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες, ο ίδιος θα πει πως το μόνο κίνητρο που είχε ήταν να γίνει superstar όπως ο κατασυρωήν δολοφόνος Ted Bundy. Έχοντας ολοκληρωθεί η έρευνα και έχοντας όλα τα στοιχεία που θέλουν στα χέρια τους, το Νοέμβριο του 1991 ο Ντάνι Ρόλινγκ θα κατηγορηθεί με τις 5 δολοφονίες στην Φλόριντα. Και το 1994, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη του, ο ίδιος επιτέλους θα δηλώσει ένοχος. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το κανάλι Court TV θα
πάρει συνέντευξη από την μητέρα του Ντάνι, η Κλόντια. Η ίδια, καθώς μιλάει, στο βάθος από ένα άλλο δωμάτιο ακούγονται ξεκάθαρα οι φωνές του πατέρα του και ο εκνευρισμός του. Η δίκη του θα ολοκληρωθεί στις 20 Απριλίου του 1994 με τον ίδιο να βρίσκεται ένοχος για τις 5 δολοφονίες και να καταδικάζεται σε θάνατο. Αν και ποτέ δεν δικάστηκε για την τριπλή δολοφονία της οικογένειας Grissom, ο ίδιος λίγο καιρό πριν την εκτέλεσή του θα ομολογήσει ενώ θα γράψει και ένα γράμμα απολογίας στους συγγενείς των θυμάτων. Με τα χρόνια του στην φυλακή θα στραφεί προς την θρησκεία και μία μέρα πριν την εκτέλεσή του το τελευταίο του γεύμα θα είναι αστακός, ενώ την υπόλοιπη μέρα θα την περάσει τραγουδώντας θρησκευτικά τραγούδια. Στις 25 Οκτωβρίου του 2006, στις 6 και 4 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή του στις φυλακές της Φλόριντα με πολλούς από τους συγγενείς των θυμάτων να την παρακολουθούν. Εκτός από την έμπνευση που έδωσε στον Kevin Williamson για το Scream, η ζωή και οι πράξεις του έχουν αποδοθεί και βιογραφικά από αρκετές εκπομπές και τηλεοπτικές σειρές. Κάποια παραδείγματα είναι το 2010 η αστυνομική σειρά Cold Blood είχε ένα επεισόδιο με τις πράξεις του. Το 2013 δημιουργήθηκε ένα αρκετά ρεαλιστικό ντοκιμαντέρ με τίτλο Real Story, όπως και η εκπομπή Nightmare Next Door το 2015 σε ένα από τα επεισόδια της έχει την ιστορία του. Τέλος, υπάρχει και η βιογραφία του σε βιβλίο, την οποία την έγραψε ο ίδιος σε συνεργασία με την συγγραφέα Sondra London. Η Sondra είναι γνωστή αρχικά για το έργο της πάνω στη συγγραφή αληθινών ιστοριών, αλλά και για την σχέση που είχε στο Λύκειο με τον μελλοντικό τότε δολοφόνο J.G. Suffer, που οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν και συνεργάστηκαν όταν ο ίδιος είχε καταδικαστεί για τους δύο φόνους και έβγαλε και με εκείνον ένα βιβλίο. Κάπως έτσι έγινε και η γνωριμία της με τον Daniel Rowling. Αρχικά γνωρίστηκαν για να δημιουργήσουν το βιβλίο, αλλά στην πορεία θα ερωτευθούν και θα καταλήξουν να αραβωνιάζονται μέχρι και την στιγμή που ο Ντάνι να εκτελεστεί ήταν μαζί. Η βιογραφία έχει τίτλο «The Making of a Serial Killer, The Greensville Murders», όπου στο συγκεκριμένο βιβλίο, εκτός από την ανάλυση των δολοφονιών, θα μιλάνε και για την τέχνη που ξεκίνησε να ασχολείται ο Ντάνι στην φυλακή, τη θρησκεία, την μεταμέλεια που πλέον νιώθει για τις πράξεις του, όπως και για την ερωτική του σχέση και πώς αυτή αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε μέχρι να φτάσουμε στον αραβόν. Όσα χρόνια βέβαια κι αν έχουν περάσει, όσες εκπομπές και σειρές και βιβλία γραφθούν για αυτό, οι κάτοικοι του Greensville και οι συγγενείς θα στοιχιώνονται για πάντα από αυτές τις επιθέσεις που τόσα νέα άτομα έχασαν άδικα τη ζωή τους. Σε έναν αρκετά κεντρικό δρόμο στο Greensville υπάρχει ένα μνημείο σε μορφή γκράφιτι που πιάνει έναν πάρα πολύ μεγάλο τοίχο, το οποίο ζωγραφίστηκε το 1990 και έχει τα 5 ονόματα των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Σάντα Φε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου στο πρώτο βίντεο αυτής της χρονιάς. Ελπίζω να είσαστε καλά, να έχουμε όλοι μία ήρεμη χρονιά, μία καλή χρονιά και να είμαστε εδώ μαζί να βλέπουμε και άλλες υποθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.